Καλησπέρα, με λένε Κώστα Γιαννακίδη, είμαι δημοσιογράφος και στα επόμενα 15 λεπτά θα συζητήσουμε κάτι το οποίο δεν έχει απασχολήσει καθόλου, μα καθόλου, αυτό το φόρουμ που έχει να κάνει με ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό το φόρουμ έχει ασχοληθεί με τους νέους, έχει ασχοληθεί με τους ηλικιωμένους, με τις γυναίκες, με τους επιχειρηματίες, με τους αγρότες, με τον τουρισμό, με τους βιοτέχνες, όχι σιγά μην έπιασες βιοτέχνες, με τους βιομήχανους. Έχει ασχοληθεί με όλους και τα πάντα και έχει αφήσει έξω τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εκλάβουν το αυτονόητο όπως το καταλαβαίνουμε εμείς, δηλαδή τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Τα επόμενα 15 λεπτά, λοιπόν, έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου την κυρία Τζιωβάνα Καμπούρη Μόνας, η οποία είναι πρόεδρος σε ένα ίδρυμα που δεν είναι ακριβώς ίδρυμα, είναι πρόεδρος σε μια κοινότητα που αποτελείται από αμαία και από ανθρώπους οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Είναι η κοινότητα Άγιος Νικόλαος, βρίσκεται στο Γαλαξίδι, πολύ κοντά, και αυτό που θα σας δείξουμε μόλις τώρα στο βίντεο λέει τα πάντα με δύο λόγια. Παρακαλώ να το δούμε. Estia, it's a place full of magic. Όχι, δεν χρειαστώ όλο, μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Λοιπόν, κυρία Καμπούρη, τι ακριβώς είναι αυτή η κοινότητα, ο Άγιος Νικόλαος στο Γαλαξίδι? Καταρχάς, όπως είδατε, είναι a place full of magic, διότι ενώ ο βασικός σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε η Εστία Άγιος Νικόλαος είναι για να φροντίσει διαβίου άτομα ενήλικες με ειδικές ανάγκες, βασικά αυτό που έχει εξελιχθεί να είναι, είναι μια κοινότητα όπου άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και χωρίς φροντίζουν ο ένας τον άλλον βασικά, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και προσπαθούν να φτιάξουν μια κοινωνία χωρίς κανέναν αποκλεισμό και για τα μέλη τους και με όρεξη να χτίσουν ένα σύστημα, αν θέλετε, ισότητας και ισοτιμίας. Πρώτα να σας πω, το παρέλειψα πριν, νόμιζα ότι θα έχετε δει το πρόγραμμα. Η κυρία Καμπούρη είναι μια Ελληνίδα της Διασποράς. Είναι μια Ελληνίδα, ο ορισμός της κοσμοπολίτησας. Είναι μια Ελληνίδα των επιχειρήσεων. Συμμετέχει στη διοίκηση πολύ σημαντικών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Και τώρα τελευταία αφιερώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής της σε αυτή την Εστία. Πότε ιδρύθηκε και από ποιους? Η Εστία ιδρύθηκε πριν 25 χρόνια από ένα ζευγάρι Γερμανών, οι οποίοι είχαν ιδρύσει παρόμοιες αλλά λίγο διαφορετικές κοινότητες στη Γερμανία και οι οποίοι, άμα πούλησαν την οικογενειακή επιχείρηση που βρισκόταν ένα μέρος στην Ελλάδα, αποφάσισαν να αφιερώσουν αυτά τα χρήματα και στην Ελλάδα. Με το μοντέλο που υπήρχε στη Γερμανία, που ήταν σαν οικογενειακά σπίτια, στα οποία ένας θετός πατέρας και μητέρα με τα δικά τους τα παιδιά είχαν και τους ανθρώπους με τις ειδικές ανάγκες και που τους ένωνε, αν θέλετε, μια πολύ βαθιά χριστιανική πίστη βορείου μοντέλου. Αυτό το μοντέλο δεν μπορούσε πραγματικά να πιάσει πάρα πολύ στην Ελλάδα για πολλούς λόγους και επίσης διότι είμαστε τόσο διαφορετικοί και η Εστία έχει τόσα άτομα, πόσες χώρες, έχει τα παιδιά μας που έρχονται από όλη την Ελλάδα, που έχουν μεγαλώσει με έναν τρόπο μέσα στην ελληνική ορθοδοξία, έχει ξένους που έρχονται από παντού, νέους, μεγαλύτερους, και έτσι αυτό που μαζένει είναι μια κοινή φιλοσοφία, πολύ πιο πολύ από μια κοινή έκφραση της πίστης. Μισό λεπτό να το περιγράψουμε. Όταν λέμε Εστία, μιλάμε, θέλω να μου πείτε πόσοι άνθρωποι μένουν εκεί, πόσοι από αυτούς έχουν προβλήματα, πόσα σπιτάκια έχετε και πώς είναι η καθημερινότητά τους. Πολλά πράγματα δηλαδή. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, πόσοι άνθρωποι ζουν εκεί? Λοιπόν, στην Εστία μέσα ζουνε κάπου, όχι, ακριβώς 47 άτομα, εκ των οποίων 21 άτομα έχουν ειδικές ανάγκες και οι υπόλοιποι είναι ή αυτοί που τους φροντίζουν, επαγγελματίες, ή
εθελοντές. Πώς είναι οι εθελοντές? Οι εθελοντές, αναλόγως με τη γενιά, είναι κάπου μεταξύ 8 και 11 άτομα είναι εθελοντές. Ωραία. Πόσες εθνικότητες διαφορετικές υπάρχουν? Αναλόγως του χρόνου, αλλά πάντως πάντοτε πάνω από 10 εθνικότητες. Και σε πόσα σπιτάκια μένουν? 4 σπίτια. Στα σπίτια ο καθένας έχει βέβαια στο δωμάτιό του, αλλά είναι μαζί και άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και άνθρωποι χωρίς και εργαζόμενοι και εθελοντές. Και αυτό είναι το μοντέλο. Όλοι μαζί δουλεύουν το πρωί σε εργαστήρια, όλοι μαζί... Τι παράγουν, τι φτιάχνουν? Τα εργαστήρια, σαν βασικό σκοπό, είναι πιο πολύ η δημιουργική ενασχόληση και ο τρόπος για να μάθουν να κοινωνικοποιούνται τα άτομα, και δεν μιλάω μόνο με ειδικές ανάγκες, ο καθένας μαθαίνει αυτό το πράγμα. Και έχουμε 3 βασικά εργαστήρια του κήπου, το οποίο έχει γίνει τρομερή δουλειά, στον οποίο και όπου πλέον καλλιεργούμε πάνω από 60% των αναγκών μας του κήπου, και τώρα έχουμε μάλιστα και τα κοτόπουλα, έχουμε και μέλισσες και μόλις κληρονομήσαμε και έναν ελαιόνα, το οποίο είναι πολύ καλό. Είναι αυτόνομη η κοινότητα όσον αφορά τουλάχιστον τη διατροφή της? Αυτόνομη δεν θα έλεγα ότι είναι, αλλά πάμε προς τα εκεί. Πάμε προς τα εκεί. Υπάρχουν ακόμα κόστη τα οποία είναι για πράγματα που αγοράζουμε, αλλά πάμε όσο πιο πολύ να γίνουμε και αυτόνομοι. Αλλά λόγω της νομοθεσίας πρέπει να κοιτάξουμε ότι αν θέλουμε να κάνουμε μορφή για να πραγματικά να εκμεταλλευτούμε τα πράγματα που κάνουμε, μπορεί να χάσουμε, επειδή είμαστε και φιλανθρωπικό ίδρυμα, μπορεί να χάσουμε το στάτους μας. Επομένως, πρέπει να το πάμε πολύ σειρά και να δούμε. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πέρα από τη διοίκηση, όπου εσείς, εντάξει, είστε πρόεδρος, στην καθημερινότητά τους, στην καθημερινότητά της αυτή η Εστία, πώς διοικείται? Ψηφίζουν όλοι μαζί, κάνουν μια συνέλευση, έχουν όλοι ίσα δικαιώματα? Η γνώμη των ΑΜΕΑ έχει την ίδια βαρύτητα με τη γνώμη των ανθρώπων που εργάζονται εκεί? Πώς λειτουργεί? Νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώς το επίκεντρο της φιλοσοφίας της Εστίας. Ο σκοπός μας είναι όλοι να αποφασίσουν όσο πιο πολλά πράγματα μπορούν για τα πράγματα που τους αφοράν και αφορά την κοινή τους ζωή. Βεβαίως, αν κάποιος δεν μπορεί να αποφασίσει για μεγαλύτερα θέματα, δεν του το ζητάμε. Αλλά σίγουρα κάνουμε τα πάντα για να αποφασίσει τη ζωή του, για να αποφασίσει τι θα κάνει στον ελεύθερο του χρόνο, για να αποφασίσει τι φαγητό θα φάει στο σπίτι του. Όλα αυτά σίγουρα είναι το μίνιμουμ. Από εκεί και πέρα, η κοινότητα, όλοι οι εργαζόμενοι που είναι μέλη, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν γίνει εργαζόμενοι και έχουμε δεχτεί ότι θα μείνουν για μας για καιρό, αποφασίζουν μόνοι τους ποιος είναι ο συνάδελφος που θα έρθει στην ομάδα, πώς είναι τα ωράρια τους, πώς θα προσαρμοστούν, τι πράγματα άλλα θέλουν να κάνουν για να αναπτύξουν την Εστία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν, επιτρέπονται? Εννοώ ερωτικές σχέσεις, που θα μπορούσε να προκύψει και ένας γάμος. Κοιτάξτε να δείτε, για μας το όνειρό μας είναι οι εργαζόμενοι στην Εστία να έχουν μακροπρόθεσμες σχέσεις και να ριζώσουν για πάρα πολλά χρόνια. Και είμαστε και ευτυχείς που επιτέλους έχουμε το πρώτο μωρό της Εστίας που μας ήρθε πριν ένα χρόνο. Αυτό ήταν μεγάλο, μεγάλο έργο. Αγόρι κορίτσι. Είναι κορίτσι και λέγεται Μία. Είναι και πρώτη, ναι. Είναι και πρώτη. Η μαμά της είναι Ισπανίδα και μιλάει υπέροχα ελληνικά, και ο πατέρας της Γερμανός, και το σπίτι τους είναι η Εστία. Ναι. Και η Μία είναι μέσα στα σπίτια, τρώει με όλους τους ανθρώπους, και είναι το πρώτο μωρό που βλέπω δεν έχει φόβο για κανέναν. Ναι. Ακόμη και στη στρατηγική μας ήταν μέσα στο σεμινάριο και κυκλοφορούσε. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μάθουν γι' αυτό, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, η Εστία μπορεί να δεχτεί άλλους ανθρώπους? Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή η Εστία έχει σε δοκιμαστική περίοδο το τελευταίο άτομο που μπορούμε να δεχτούμε. Δηλαδή, έχουμε 21 δωμάτια ειδικά που μπορούν να μείνουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, γιατί πρέπει να είναι στο ισόγειο, γιατί πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερα αυτά τα άτομα, και έτσι δεν θέλουμε απάνω ρόφους και αυτά. Και άμα γίνει αυτό, πρέπει να βρούμε τώρα την υποδομή και τα χρήματα για να χτίσουμε τα 2 άλλα κτίρια που μας υπολείπονται. Αν έχετε σχέδια να την επεκτείνετε. Ναι. Στην αρχική άδεια μπορούσαμε να κάνουμε 6 σπίτια και άλλα 4 βοηθητικά,
Και τώρα μας υπολείπονται δύο σπίτια και άλλο ένα βοηθητικό. Να σας πω, πόρους από πού αντλείτε χρηματοδότηση? Έχουμε πολλές πηγές πόρων. Αν θέλετε, το υπόβαθρο το κοινό είναι οι ασφάλειες που έχουν γίνει τώρα ΕΟΠΗ, που παλιά ήταν τα ταμεία. Και ναι, μεν είναι πάρα πολύ χαμηλό αυτό εν σχέση με τις ανάγκες που έχουμε, αλλά τώρα που έχει μπει στο δρόμο του, γιατί περάσαμε εποχές που δεν ήταν καθόλου στο δρόμο του, καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών μας. Από εκεί και πέρα είχαμε την τύχη η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της περιφέρειας να μας δώσει ένα ΕΣΠΑ για να κάνουμε κέντρο ημέρας για τα άτομα της περιοχής που έρχονται την ημέρα. Έχουμε δωρεές και στη δικιά μας την περίπτωση, επειδή η Εστία είναι διεθνής, τα άτομα μας είναι διεθνής, η διοίκηση είναι διεθνή, πάνω του 60% των δωρητών μας είναι διεθνής επίσης. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί ένα μικρό μέρος που δεν είναι στην Αθήνα μας δίνει τη δυνατότητα να μην ανταγωνιστούμε με τα μεγάλα ιδρύματα στην Αθήνα. Δεν μου λέτε, η τοπική κοινωνία πώς το βλέπει? Γιατί νομίζω ότι στην αρχή υπήρχε μια επιφυλακτικότητα, έτσι? Ναι, θα έλεγα, η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μιλάμε πριν 25 χρόνια. Δεν ήθελαν ανθρώπους με ειδικές ανάγκες στην περιοχή, ναι, τους, έτσι. Ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή. Φοβόντουσαν ότι θα χάσουν τον τουρισμό. Φοβόντουσαν ότι ίσως να ήταν και μια αρρώστια για αυτούς αυτό. Και μας πήρε χρόνια. Αλλά πρέπει να πω ότι σιγά-σιγά, και ιδίως με μερικά άτομα κλειδιά που δεν ξέρω αν είναι σήμερα στο δωμάτιό μας εδώ, μας αγκάλιασε η περιοχή. Γίναμε και βεβαίως και οικονομικά και οι πρώτοι πελάτες του Γαλαξιδιού μετά την κρίση. Είναι σημαντικό και έχουμε ανθρώπους που εργάζονται σε εμάς από όλη την περιοχή, ακόμη και από την Άμφισσα. Αλλά μέσα στο inclusive growth πρέπει να δούμε ότι εμείς ο στόχος μας είναι the growth, η ανάπτυξη που δεν είναι μόνο οικονομική, είναι ανάπτυξη του κάθε ανθρώπου. Αλλά γύρω μας αναπτύσσεται μια ολόκληρη κοινότητα, μια ολόκληρη τοπική κοινωνία, όλο και πιο μεγάλη. Και τώρα δεν υπάρχει εκδήλωση πλέον στους Δελφούς που να μην μας καλάνε. Δεν υπάρχει, όταν ήθελαμε να κάνουμε το ΕΣΠΑ, όλες οι υπηρεσίες μας υποστήριξαν για να κάνουμε τους φακέλους μας και όλα αυτά. Αισθανόμαστε πραγματικά ότι έχουμε ριζώσει. Πείτε μου, αντίστοιχα ιδρύματα ή εστίες από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό έχουν έρθει να πάρουν know-how? Πολύ. Αυτό που δεν το πιστεύουμε καθόλου είναι πόσο γνωστή η Εστία είναι διεθνώς. Δηλαδή, εμείς έχουμε, αν θέλετε, αιτήσεις για άτομα που θέλουν να έρθουν θελοντές και έχουμε πάντοτε αρκετή διεζήτηση και μας γνωρίζουν, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έρχονται σε εμάς, διότι τώρα πλέον με τα social media, οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι που έρχονται, όχι μόνο μπορούν, αλλά πρέπει από τους οργανισμούς που τους στέλνουν να στέλνουν και πώς περάσαν αυτό το χρόνο που ήταν εδώ πέρα. Ναι. Και ξαφνικά φαίνεται ένας παράδεισος όπου όλοι θέλουν να έρθουν. Στην Ελλάδα, πριν θα έλεγα 5-6 χρόνια, λίγοι μας ξέρανε ακόμα. Και ξαφνικά, με όλη αυτή τη δουλειά που όλη η ομάδα μέσα και έξω έχει κάνει, δεν υπάρχει άτομο που να μην λέει «Α, την Εστία την ξέρω, την γνωρίζω, είστε στο Γαλαξίδι» ή «Έχω δει το βίντεό σας» ή όλα αυτά τα πράγματα. Για πείτε μου, επειδή πηγαίνουμε και προς το κλείσιμο, πώς διασκεδάζετε στην Εστία, πώς ψυχαγωγούνται και οι άνθρωποι, πώς είναι μια ωραία ευχάριστη βραδιά? Το βασικό που κάνει μια βραδιά ωραία είναι ότι το πιο πολύ χρόνο ο κόσμος επιλέγει εάν θα κάνουν πράγματα όλο μαζί, σε μικρές ομάδες ή με λίγους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ένα πρόγραμμα. Και έτσι, παραδείγματος χάρη, πριν μια εβδομάδα και βγήκε και στο Facebook, σχεδόν όλη η Εστία πήγαν όλοι μαζί στην Αράχοβα πάνω στα χιόνια και ναι, είδανε και άλογα και πράσανε και καταπληκτικά. Θα πάνε σε συναυλίες το βράδυ, ιδίως το καλοκαίρι που υπάρχει. Αλλά συγχρόνως μπορεί και 2-3 άτομα, με ή χωρίς αναπηρία, να βγουν το βράδυ στο Γαλαξίδι για να πιούν μια ζεστή σοκολάτα ή ένα ποτό. Ωραία. Σε 30 δευτερόλεπτα, αν κάποιος θέλει να βοηθήσει και δεν έχει λεφτά, τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κάνει κάτι? Βεβαίως. Το πιο σημαντικό για μας στην Εστία είναι αυτός που θα έρθει να καταλάβει ότι το μοντέλο αυτό είναι ένα μοντέλο κοινωνίας.
και ότι αν έρθει είναι όχι για να δει πώς να βοηθήσει το σώμα που με αναπηρία, αλλά πώς να συμμετάσχει σε μια κοινωνία που έχει ισοτιμία και ισότητα. Και επομένως, αν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, πάντοτε θα βρει τρόπο να μας βοηθήσει ή με συμβουλές ή με ώρες εργασίας ή με ιδέες τρομερές, και έτσι έχουμε πάρει από αυτές τις ιδέες και έχουμε εξαπλωθεί παντού. Και πολύ τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνος τελείωσε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καμπούρη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.